τις προηγούμενες δύο φορές θα πρέπει να έχουμε το θάρρος να αναγνωρίσουμε αυτοί που ψηφίσαμε, τουλάχιστον ψηφίσαμε. Δεν είδα, δεν ξέρω, δεν είδα, δεν κατάλαβα, δεν εννοούσα αυτό, δεν εννοούσα κάτι άλλο, δεν υπάρχει. Να έχουμε το θάρρος αυτοί που ψήφισαν και αυτοί που δεν ψήφισαν να αναγνωρίσουν ότι ψήφισαν. Ξέρετε, ψήφισαν την άλλη φορά. Για πώς το σώμα τους πιέτα, και ό,τι σέβομαι, γιατί είμαι μέρος του σώματος αυτού και οφείλω να σέβομαι την πλειοψηφία. Ξέρετε τι ψηφίσατε την άλλη φορά, και στο σώμα. Ότι η επένδυση αυτή δεν συνάδει στις αρχές της αηφόρου ανάπτυξης τελεία. Δεν είπε αν είναι νόμιμο ή όχι το σώμα. Δεν θα μπορούσε και να το πει βέβαια. Δεν είπε αν είναι σωστό ή όχι το ύψος, το υψόμετρο, το υπόγειο, η διάσταση κοπέδου, η διαφορά από την Αιγιάλο. Γιατί δεν μπορούσε να τα πει αυτά. Γιατί δεν είναι πολυδομία. Δεν είπε ότι δεν έχει περιβαλλοντική μελέτη. Γιατί ο νόμος λέει δεν χρειάζεται. Δεν είπε αυτό στο σώμα. Το σώμα ξέρει τι είπε. Και νόμιμος να είσαι, εμένα δεν μου αρέσει αυτό που θες να κάνεις. Δεν το θέλω. Αυτό είπε το σώμα. Κάποιοι είχαν μια διαφορετική άποψη. Διευθυνθήκαμε γι' αυτό. Μας αποδόθηκαν και άλλα πράγματα. Και δεν μιλάω από την προφούτης τώρα, γιατί δεν είναι ακόμα η ώρα, αλλά θα ξαναμιλήσουμε για αυτά. Εδώ την επόμενη, μετά από τρεις μέρες από το συμβούλιο που έγινε, συνεπήθη η περιφερειακή σύσκεψη κατόπιν επίματος της εταιρείας κόσμου στο Δημαρχείο, λες και πήγαμε σε κανένα υπόγειο. Παρόλο του προσταμένου της προοδομίας, του διοικητικού προσταμένου εννοώ, και μου, και μόνο στα μανταλάκια δεν μας βγάλανε, κύριε Πρόεδρε, κάποιοι. Ότι κάνουμε, λέει, καφές και συζητήσεις και γιατί δεν τους κλείσαμε την πόρτα στα μούτρα. Και σωστά είπε ο Δήμος στην ανακοίνωσή του, από τότε υποχρέωση ακρόασης, από υποχρέωση έγινε, έγινε ενοχή. Λοιπόν, να έχουμε όλοι το θάρρος, όπως δεχόμαστε το χειροκρότημα την άλλη φορά από αυτό να σταθεί από κάτω, να πείσουμε αυτούς τους ανθρώπους τι ψηφίσαν. Και μην κοροϊδευόμαστε. Αυτό ψηφίσαν. Αυτό ψηφίσαν τους όλους. Ένα. Δεύτερο. Είχα ακούσει τον προηγούμενο τοποθετήσει μου και την πρώτη που έγινε τη δεύτερη. Τα εξή. Δεν είχα ακουστικά, δεν είχα πέσει ακουστό, αλλά καλά θυμόμαστε. Πρώτον, ότι για να αποφασίσουμε αν μια κατασκευή ή όχι συνάδει ή δεν συνάδει την αηφόρο ανάπτυξη, πρέπει πρώτα απ' όλα να συμφωνήσουμε ως σώμα τι εννοούμε αηφόρο ανάπτυξη. Και μετά στο μοντέλο που θα συμφωνήσουμε, να αρθούμε να εφαρμόσουμε μια πρόταση. Και να πούμε, έλα εδώ, κύριε Τσίγκανε, και θα του οδηγήσει τον ονόματό μου και ξέρω τι θα παρεξηγηθεί. Αυτό που μου φέρνει δεν συνάδει με τι αρχέ που έβαλα. Πάω το πίσω και φέρνω μου έτσι. Ή συνάδει και το κρατάω. Δεν είπαμε αυτό. Εμεί είπαμε ένα ξέρω όχι, ξέρω ναι, σεβαστό. Χωρί να πούμε ποια είναι η φορά ανάπτυξη που δεν συνάδει. Τρίτο. Είδα πει κάτι ακόμα χειρότερο. Χειρότερο, το σκόπο να πω ότι κλείνονται, δυστυχώς. Θα γινόταν πολύ περισσότερο αν αναπαραδεχθώ τις επόμενες μέρες. Εάν δεν έχουμε το θάρρος μόνοι μας να βάλουμε κριτήρια για την περιοχή μας, να βάλουμε το θάρρος, να λέμε ξερά ό,τι ξεράνε. Αν δεν έχουμε το θάρρος να βάλουμε κριτήρια για την περιοχή μας και παίρνουμε μερικό αποφάσεις, θα έρθουν κάποιοι άλλοι να μας τα βάλουν τα κριτήρια. Και δυστυχώς, ναι, έρχεται η ώρα που θα έρθουν κάποιοι άλλοι να μας βάλουν τα κριτήρια. Ενημέρωση. Ενημέρωση. Ο Δήμος είχε ενημερωθεί με τη βία. Αναλαμβάνω αυτή των λόγων που θα ενημερώσω το σώμα με δικιά μου την Δήμαρχη. Την Παρασκευή το μεσημέρι, η ιδιαίτερα τη κυρία Ευαγγελίδη τηλεφώνησε στην Πολυοδομία, στον προϊστάμενο, και τον ενημέρωσε ότι κύριε Σκουτέρη, προφανώς ζητώ από όλους μην αναγνωρίσετε τον κ. Σκουτέρη σε αυτό που λέω, έτσι, και τον ενημέρωσε ότι είναι έτοιμη η περιοδική απόφαση. Μόνο αστεί. Θα σου δώσω τη λύση, παρακαλώ, θα ήθελα να αναλύσω και κάτι άλλο. Ο κ. Σουτέρη, προφανώ ο άνθρωπο, τη είπε τι λέει αυτή η απόφαση. Λέει, βάζει μια αναστολή δόμηση, δεν μπορώ να σα πω πού. Βάζει κάτι για τον Αιγιαλό, δεν μπορώ να σα πω πού. Με ενημέρωσε πω είχε υποχρέωση. Και εγώ, ω φιλανδό με τον Δήμαρχο, ο κ. Σουτέρη, και έχει πάει ο άνθρωπο υπέρσιμο παράγοντα. Και πήρα τηλέφωνο, εγώ το έκανα. Και τη επισημαίνω το εξή. Αποφασίστε που θα κρίνετε. Είχαμε συμφωνήσει όμω την εδώ σύσκεψη, και μάλλον στο Δήμαρχο και οι άλλοι παρόντε, και σα έκανα δίκαιο έγγραφο ότι οποιοδήποτε σχέδιο αποφάσεω εκδοθεί,
όσο είναι εν σχεδίο ακόμα, να τεθεί υπόψη μας, να κάνεις παρατηρήσεις μας. Απάντηση από το Υπουργείο. Δεν μπορούμε να σας το στείλουμε, δεν ξέρουμε μήπως διαρρεύσει και έχουμε πιέσεις. Γι' αυτό το ΙΠΕΚΑ μιλάμε. Εμείς τι θέλουμε. Αθηνά, παρακαλώ να στείλω σύνδεση. Λύνεις από πού. Το αν είναι αυτοί δόμησης, θα έρθει το τι θα πιάνει αυτή, σε ποια ζώνη θα είναι αυτοί δόμησης, δεν μπορώ να σου πω. Δεν μας το λένε. Αν θα έχει περιορισμούς στον Αιγαλό, θα έρθει. Τι περιορισμούς θα έχει, δεν μας το λένε. Αυτή είναι η διαφάνεια και η over government και όλα τα καλά που μας έλεγε εδώ μέσα στο ΙΠΕΚΑ. Θα πάμε στο ΙΠΕΚΑ. Τρίτον. Δηλαδή, τι σε τους λένε, ακούστε γιατί έμασε τόση. Τι σου λένε, ξέρετε, σου λέει, το παίρνω, δεν συμφώνησα στο δώσω, αλλά δεν στο δίνω. Δεν στο δίνω γιατί θα συσκοφθεί ο κόσμος αν το μάθω. Ακούστε αρχές διακυβέρνησης. Και λέω, μεταφέρω αυτά που λέω, με τα λόγω γνώσου και αναλαμβάνω την ευθύνη αυτού που λέω. Αν θέλετε, κατ' ιδία, θα σας πω και τα ονόματα των ανθρώπων που μιλήσατε τελικά και που είπαν τέσσερις που δίνω. Αλλά δεν χρειάζεται να πω εδώ. Δεν χρειάζεται να πω εδώ. Επομένως, συνάδελφοι, να ξέρουμε το εξής. Οι ακραίες θέσεις φέρνουν και ακραίες λύσεις. Το είπαμε την προηγούμενη φορά. Λιθωρηθήκαμε επειδή το είπαμε. Ήρθαμε τώρα εδώ. Τι είπαμε την άλλη φορά. Ένα ξέρω ναι ή ένα ξέρω όχι, ένα ξέρω όχι. Ο κ. Κουτές εδώ δίπλα καθόταν, αγώνη ο άνθρωπος, γιος όφιλε, ήταν άνθρωπος υπάλληλος. Σας διάβασε όλη την αλληλογραφία. Την περσίγη αλληλογραφία. Σας διάβασε την άποψη του Υπουργείου, που το Υπουργείο λέει στην πολεοδομία ότι είναι νόμιμα αυτά που θέλει να φτιάξει αυτός ο άνθρωπος, προχώρα να πάει σε άδεια πολεοδομία. Σας διάβασε το έγγραφο της αποκεντρωμένης δικής Πελοποννήσου του κ. Αγγέρα από την Περσία, μετά από την ΕΠΑ, που λέει στο Σκουτέρι, στον κ. Σκουτέρι, στην πολεοδομία μάλλον, που του λέει ναι, με βάση το νόμος του ΙΠΕΚΑ, είναι νόμιμη, συμφωνώ και εγώ, η αποκεντρωμένη, προχωράτε για άδειες. Μα δεν συζητήσαμε αυτά την άλλη φορά. Ξέρετε, συζητήσαμε. Αν δεν συζητάζετε η φόρο ανάπτυξη, αυτά τα γράψαμε. Ας είναι νόμιμο, όχι κάτι μας, γιατί εμείς δεν είμαστε δικαστήριο εδώ, θα πω αν είναι κάτι νόμιμο ή όχι. Εμείς εδώ είμαστε πολιτικό εδώ. Άρα τι θέλω να πω. Μην λένε κάτι τώρα, μα είπαμε ότι αν είναι νόμιμο να γίνει, αν δεν είναι νόμιμο να μην γίνει. Δεν είπαμε αυτό. Είπαμε δεν το θέλουμε, τελεία. Ας είναι και νόμιμο. Δεν μας αρέσει. Αυτό είπαμε συνάδελφοι και να έχουν κάτι το θάρρος της νόμης. Ο θάρρος και το θάρρος της νόμης. Και εσείς είπατε κύριε συνάδελφε να περιμένουμε την απόφαση του ΙΠΕΚΑ. Και εγώ είπα, μας λέτε τι είπατε. Και εγώ ψήφισα λευκό. Μας λέτε κάτι παραπληροφορείτε τώρα. Έχετε ξεσηκώσει έναν κόσμο και τον παραπληροφορείτε. Μας λέτε τι ψήφισα πρόσφυγη. Ντροπή σας, παραπληροφορείτε και ξεσηκώσει έναν κόσμο. Δημιουργείτε ένα θέμα που δεν υπάρχει. Τι ψηφίσατε εσείς κύριε! Λευκό! Όχι λευκό! Η πρόταση του Δημάρχου! Πού είναι η πρόταση του Δημάρχου! Η πρόταση του Δημάρχου! Τι είναι και αυτό ψηφίσατε! Η πρόταση του Δημάρχου ψηφίσατε! Η πρόταση του Δημάρχου! Τι είναι κύριε! Τρέπομαι για τον εργασμό σας! Ντροπίσα! 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 Τον κόσμο δεν μπορεί να πάρει αυτό! Τον κόσμο να τρέπεστε! Λοιπόν, κύριε, τελειώνω. Κύριε,
επειδή φύγαμε από αυτά, το Συμβούλιο ψήφισε το ψήφισε, σεβαστό, η υποψηφία προφανώς είναι σεβαστή, ψήφισε από εδώ και πέρα τώρα. Για να μην περαοδρομούμε, η απόφαση ω σχεδιό στο επικέντρο. Πρώτη πρόταση, είναι δημοκρατική θέση του Συμβουλίου στην πορεία. Πρόταση, από μένα. Πρώτο, να μ' αναλάβει άμεσα γνώση το σώμα τη σχεδιό πρόταση πριν να θυμογραφεί. Καταρχήν, πρώτα είναι πρόταση. Για αυτό τα λέτε στον Ευρώπη, κύριε Τσίκα, δεν είναι κατά τα πράγματα που σου δράστηκε για να διακρίσει την επιδιαβολή του παρακάτω. Πρώτο. Δεύτερο. Απαιτούμε τον ίδιο χρόνο και εμείς μετά, κύριε. Ακούστε, κύριε. Γιατί γίνεται παραπληροφόρηση. Ακούστε να δείτε. Είναι προσβλητικό. Όλοι, όλοι, πάτε παραπληροφόρηση. Πρώτα λίγο, δώστε μου σε όλο. 7 ώρες δεν ήθελα να ψηφίσουμε να ξέρω όχι. Υπήρχε συγκεκριμένη επιχειρηματολογία και σε συγκεκριμένο κομμάτι. Και πρώτα ήλιοσα. Σε συγκεκριμένο κομμάτι. Και πρώτα ήλιοσα. Κύριε, κάτι με γιατί δεν ήταν για τέτοια δικαστήρια. Άμεση γνώση τη ενσχεδίου πρόταση του Υπουργείου προκειμένου να αντιμετωπίσουμε την απόψη μα. Δεύτερο. Όχι στην αναστολή, εκμετάλλευση ή μειονοφόρα εκμετάλλευση του Αιγιαλού. Γιατί η εκμετάλλευση του Αιγιαλού για την οικονομία τη περιοχή τη Αυλώνο, του Δήμου Αυλώνο, είναι πάνω από το 50% του εισοδήματο των επαγγελματιών τη Αυλώνο. Γιατί εμεί λέμε ναι, είπα ότι λέτε όχι. Είπα ότι λέτε όχι, πρόταση κάνουμε. Πρόταση κάνουμε. Θα ψηφίσουμε. Την κάναμε την πρόταση τη έτσι. Επομένω, και αφού λάβουμε γνώση τη περιεχομένου τη πολιτική απόφαση εν σχεδίο, να ξαναδευτούμε, να διατυπώσουμε την άποψή μα πάνω σε αυτά που θα προτείνει το σχέδιο τη απόφαση. Δεν σπέβδω να πω τι θα προτείνει, γιατί θα είμαι πια ανέφερο να μην έφερα κάποιε πληροφορίε. Δεν σπέβδω να θα προτείνει, να το δούμε λίγο πρώτα. Ευχαριστώ, κύριε Τσίγκανε. Συγγνώμη.